Τι κάνετε, είστε καλά, καλημέρα από τον Λίμπερο. Καλημέρα, Χρήσανθε, σε εσένα και τους ακροατές σου. Ξέρω ότι είναι δύσκολες οι ώρες για ένα νομικό αυτές και ευχαριστώ εκ των προτέρων για το γεγονός ότι κλέψατε ένα μικρό χρονικό διάστημα από τη δουλειά σας για να βοηθήσετε και το ακροατήριό μας να καταλάβει κάποια πράγματα και να τον ενημερώσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα. Θα μπω κατευθείαν στην ουσία των πραγμάτων. Προφανώς και παρακολουθείτε κι εσείς την επικαιρότητα και το ζήτημα αυτό της δολοφονίας του Άλκη και όλα αυτά τα περιστατικά. Δεν ξέρω αν θέλετε να το προσεγγίσουμε με μια πρώτη δική σας ματιά το θέμα. Κοίτα, Χρήστανθε, καταρχάς μου επιτρέπει να σου μιλάω στον ελληνικό μονοδρόμαστε καιρό. Νομίζω ότι αυτό είναι αυτονόητο. Υπάρχουν δύο αναγνώσεις. Η μία ανάγνωση έχει να κάνει με το καθαρά προσωπικό κομμάτι του καθενός. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πρόκειται για ένα βάρβαρο και πραγματικά πρωτόγνωρο χτύπημα με τον τρόπο το οποίο συνέβη στην καρδιά ουσιαστικά της πόλης. Εγώ θα έλεγα με όρους ιδιαίτερα αντικοινωνικής χρειάς και με ένα χτύπημα θα το προσδιορίζω στο μαλακό υπογάστριο της πόλης. Δεν ήταν συνηθισμένη η πόλη, παρότι υπήρχαν πολλά περιστατικά τα τελευταία χρόνια να βρίσκεται ενώπιον τέτοιων καταστάσεων. Και σε επίπεδο βέβαια που εκφεύγει του προσωπικού και γίνεται γενικότερο και έχει να κάνει με τον ΑΣΥΓΜΑ, έχει να κάνει με τον σύλλογό μας, με τον σύλλογο του Άρη, ο οποίος το τελευταίο διάστημα έχει προβεί σε μια σειρά συναντήσεων με όλους τους τοπικούς φορείς της δικαιοσύνης αλλά και κυβερνητικούς παράγοντες, θέτοντας στη διάθεσή τους τον ίδιο το σύλλογο και βέβαια προσδοκώντας ότι θα γίνει ό,τι καλύτερο για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διελέπκαση του αδικήματος. Είμαστε στη φάση της ανάκρισης. Καθημερινά, όπως βλέπεις και εσύ, προκύπτουν νέα ζητήματα. Δεν ξέρουμε ακόμα πού αυτή θα εκταθεί και πώς θα εξελιχθεί. Οφείλουμε να αναμένουμε, διότι υπάρχει και η μυστικότητα. Είμαστε εν αναμονή και βέβαια και εν αναμονή και των κινήσεων τις οποίες θα κάνει ο Σύλλογος. Μέσα στα όρια που δίνουν οι διατάξεις του κώδικα ποινικής δικονομίας. Mm-hmm. Μια που μιλάτε για τις κινήσεις του Συλλόγου, φαντάζομαι έχετε γνώση για την συνάντηση που έγινε του Προέδρου του Ερασιτέχνη, του κ. Αρδανίτη και του συναδέλφου του Χρήστου Γρόλιου, αν δεν κάνω λάθος, δεν ξέρω αν ήταν και κάποιος άλλος από τον Άρη, mm-hmm. με τον κ. Θεοδωρικάκο την προηγούμενη εβδομάδα. Βεβαίως, τέθηκαν όλα τα ζητήματα, αυτά τα οποία σας προεξέθεσα πριν από λίγο, και σφαιρικά και ειδικά και όσοι συνδέονται με το συγκεκριμένο περιστατικό. Θεωρούμε ότι υπάρχει βούληση της πολιτείας για να σπάσει αυτό το απόστημα. Θεωρούμε ότι υπάρχει βούληση της πολιτείας για να εξετάσει ενδελεχώς του τι συμβαίνει αυτή την περίοδο και γενικότερα του τι συμβαίνει και την προηγούμενη περίοδο, τι συνέβη και την προηγούμενη περίοδο και ξέφυγαν τόσο πολύ τα πράγματα. Και είναι μια ιερή στιγμή, στιγμή της ανάκρισης. Πρέπει βέβαια, και το λέω αυτό απριόρι, πρέπει να σεβαστούμε και τα δικαιώματα των κατηγορουμένων. Είναι βασική αρχή του δικαιικού μας συστήματος. Ωστόσο, οφείλουμε να πράξουμε οτιδήποτε, διότι επί της αρχής υπάρχει μια δολοφονία. Νομίζω ότι αυτό επισκιάζει τα πάντα. Ό,τι ναι μεν αλλά μπαίνει πίσω από αυτό, νομίζω ότι είναι εκ του πονηρού και εκφεύγει του πραγματικού νοήματος και σκοπού που είναι η απόδοση δικαιοσύνης. Mm-hmm. Έχουμε ακούσει αρκετές φορές τον κύριο Κούγια μέχρι τώρα να κάνει λόγο ο άνθρωπος, ο συνάδελφός σας που είχε αναλάβει τις οικογένειες των θυμάτων στη συγκεκριμένη περίπτωση και να το διευκρινίσουμε για όσους δεν το έχουν αντιληφθεί αυτό. Ο Κούγιας εκπροσωπεί τους γονείς του Άλκη και τις οικογένειες των άλλων δύο παιδιών που δέχτηκαν την επίθεση. Δεν είναι από τον Άρη ή από οπουδήποτε. Και να τονίσουμε εδώ ότι είναι αναφέρετο δικαίωμα τόσο της πλευράς της κατηγορουμένων όσο και της πλευράς αυτών που προτίθεται το θυμάτων που προτίθενται και δήλωσαν από ό,τι ξέρω την βούλησή τους για την υποστήριξη της κατηγορίας. Είναι αναφέρετο δικαίωμά τους να προσλάβουν τον δικηγόρο τον οποίο θέλουν και επιθυμούν. Όπως και οι κατηγορούμενοι αντίστοιχα και το λέω για άλλους που λένε πού το έθεσα. Ναι, το έθεσα πριν και οι κατηγορούμενοι. Αυτό ισχύει για τους κατηγορουμένους ασφαλώς. Εντάξει, στην κοινωνία μας έχουμε μία τάση. Γιατί πήρε αυτός εκεί, πού το βρήκε τα λεφτά και πληρώνει. Γιατί όταν είναι θέμα πραγματικά εδώ τώρα ζωής και θανάτου. Και... Ναι, αλλά ξέρεις, νομίζω ότι αυτό πραγματικά όλες αυτές οι ρητήσεις δημιουργούν ένα πλαίσιο το οποίο θα έλεγα ότι δεν είναι το ουσιώδες στην συγκεκριμένη διαδικασία.
Συζητάμε όλο τα γύρω-γύρω και τα περιφερειακά και φεύγουμε από την ουσία. Δεν θεωρώ ότι το ζήτημα είναι αυτό. Εδώ έχουμε μια δολοφονία και νομίζω ότι εκεί πρέπει να μείνουμε και εκεί πρέπει να, με αυτά τα ζητήματα γύρω από αυτό το σύμβολο, πρέπει να ασχοληθούμε. Πάνω σε αυτό λοιπόν, έχει μιλήσει πολλές φορές πέρα από την υπόθεση αυτή καθ' αυτή με την επίθεση. Όχι, αυτός χτύπησε, αυτός τον πήγε, οργανώθηκε, δεν οργανώθηκε. Έχει μιλήσει πολλές φορές για εγκληματική οργάνωση και ότι πρέπει και ότι κατά την άποψή του θα ασκηθούν και νέες διώξεις σε σχέση με το συγκεκριμένο αδίκημα. Θέλετε λίγο να μας πείτε πότε προκύπτει για το δικαστήριο, για τις αρχές, αυτό που λέμε έτσι πολύ απλά εμείς, εγκληματική οργάνωση, δηλαδή πότε στοιχειοθετείται κάτι τέτοιο? Κοίτα, καταρχάς είναι μια διαδικασία η οποία θα καταδειχθεί σε πλαίσιο της ανακρίσεως. Mm-hmm. Το εάν ασκηθούν πρόσθετες διώξεις κλπ. Θα προκύψει μέσα από αυτή τη διαδικασία τα στοιχεία τα οποία προσπομίζονται και η κίνηση συνεχής, διαρκής, μια δυναμική διαδικασία η οποία εξελίσσεται διαρκώς. Αυτό το οποίο εγώ προσωπικά είναι κάτι το οποίο σκέφτομαι και το οποίο με προβληματίζει είναι ότι εδώ έχουμε μία σειρά περιστατικών τα τελευταία 5 με 6 χρόνια τα οποία δεν έχουν να κάνουν μόνο με τον Σύλλογο του Άρη. Υπάρχουν περιστατικά τα οποία συνέβησαν το παρελθόν και έχουν να κάνουν και με την επίθεση σε ακαδημίες, έχουν να κάνουν με την επίθεση, αν θυμάμαι καλά, στο Χατσάνιο έγινε μια επίθεση σε νεάνιδες του Ηρακλή. Ναι. Αν θυμάμαι καλά, αν κάνω κάποιο λάθος μπορείτε να με διορθώσετε. Mm-hmm. Υπάρχει μια σειρά από περιστατικά τα οποία έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Γίνονται σε χρόνο ανύποπτο, χωρίς να υπάρχει κάποιος λόγος ή κάποια οπαδική, ας πούμε, στιγμή βίας στα πλαίσια της οποίας εκτιμήσονται. Γίνονται λοιπόν σε ανύποπτο χρόνο, γίνονται ξαφνικά. Γίνονται κυρίως από περισσότερα άτομα τα οποία χτυπούν στοχευμένα και έχοντας κάποια συγκρότηση και κάποιο συγκεκριμένο συντονισμό. Τώρα, το πού φτάνει αυτό και το τι προεκτάσεις έχει, δεν είμαι εγώ αρμόδιος να το πω και δεν το ξέρω. Αυτό είναι δουλειά της ελληνικής δικαιοσύνης, δουλειά των ανακριτικών αρχών. Πάντως υπάρχουν μια σειρά από περιστατικά που εμφανίζουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Αυτά τα περιστατικά πρέπει να εξεταστούν. Mm-hmm. Δεν σημαίνει κατά ανάγκη πως θα καταλήξουμε σε ένα ενδεχόμενο συμπληρωματικών διώξεων για τη σύσταση εγκληματικής οργανώσεως. Μιλάω όμως για περιστατικά τα οποία πρέπει να ελεγχθούν κυρίως εκκινώντας από αυτό το οποίο είπα πριν. Παρουσιάζουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά, αντικοινωνική χρειά, χτύπημα σε ξαφνικές περιστάσεις που δεν μπορούν να προβλεφθούν, εντελώς ξαφνικά, εντελώς απρόκλητα. Και άσχετες με το γήπεδο, έτσι. Μεγαλύτερο αριθμό. Μα δεν έχουν, αυτό δεν έχουν οπαδικό χαρακτηριστικό, δεν έχουν οπαδική χρειά. Mm-hmm. Και γίνονται από περισσότερα άτομα τα οποία φέρονται, φάντοτε είναι προσεκτικό στον όρο που χρησιμοποιώ, φέρονται να κινούνται οργανωμένα. Τώρα το πώς δεν μπορεί να το γνωρίζει κανένας φυσικά στα πλαίσια αυτής της συζήτησης που κάνουμε. Mm-hmm. Νομίζω λοιπόν ότι αυτά είναι τα ζητήματα που πρέπει να απασχολήσουν τις αρχές και θεωρώ ότι θα τις απασχολήσουν το επόμενο διάστημα, προκειμένου να εξετάσει τι συμβαίνει γύρω από αυτές τις διαδικασίες. Τονίζω ότι αυτό το οποίο συνέβη ήταν πραγματικά πάρα πολύ σκληρό και πραγματικό σοκ για να μην το προσεγγίσει κανένας και να μην το εξετάσει σε όλες τις εκφάνσεις. Έτσι. Να σας πάω σε ένα θέμα το οποίο εντάξει δεν έχει νομίζω μπροστά σε αυτό που περιγράφουμε όλη αυτή τη στιγμή, είναι πολύ μικρότερης σημασίας, απασχολεί όμως τον φίλαθλο κόσμο του Άρη, το περίφημο μείον 6 με την υπόθεση του Λάσκοφ. Φτάσαμε σήμερα η μέρα των ερωτευμένων να εκδικάζεται στο ΚΑΣ. Δεν ξέρω αν έχετε γνώση της υπόθεσης. Περιφερειακή γνώση, ναι. Έχω περιφερειακή γνώση, αλλά βέβαια τώρα οι προβληματισμοί θεωρώ ότι είναι αν εν ώψη του χρόνου τον οποίο εκδικάζεται θα επαρκέσει το υπόλοιπο χρονικό διάστημα για να δικαιωθεί πραγματικά ο Σύλλογος εφόσον καταπέσει η τιμωρία από το ΚΑΣ. Mm-hmm. Θα δούμε. Είναι ένα ερωτηματικό αυτό, διότι το πρωτάθλημα, αν δεν κάνω λάθος, ολοκληρώνεται στις 6 Μαρτίου, έτσι, αν δεν κάνω λάθος. Η πληροφόρηση που έχουμε από το ΚΑΣ, που έχουν οι νομικοί που έχουν αναλάβει, ο κύριος Ζέμπερης που έχει αναλάβει, είναι ότι η απόφαση θα βγει μέσα στις επόμενες 10 μέρες. Θα βγει κατευθείαν δηλαδή. Γιατί είναι θέμα με αφαίρεση βαθμού κτλ. Τώρα, όσοι έχουμε δει όλες τις προηγούμενες υποθέσεις, όλες τις προηγούμενες υποθέσεις του ΚΑΣ, το αφισβητούν λίγο. Βέβαια, στην περίπτωση του ΠΑΟΚ που ήταν αντίστοιχο με αφαιρέσεις βαθμού κτλ., νομίζω βγήκε μέσα σε 20-25 μέρες. Οπότε υπάρχει μια αισιοδοξία ότι θα τελειώσει. Και νομίζω, κύριε Γιαννόπουλο, ότι πρέπει να τελειώσει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Δηλαδή, έτσι. Και
ο κύριος Ζέμπερης κάνει πολύ καλά τη δουλειά του, είναι γνώστης ανάλογων διαδικασιών, δεν θα αφισβητήσω που δεν είναι αυτά τα οποία τίθεται. Το ζήτημα το οποίο έπεσε είναι καθαρά αντικειμενικό, είναι πολύ μικρά τα χρονικά διαστήματα. Έχω έναν ενδιασμό εάν το ΚΑΣ κρατήσει, δικάσει, αποφανθεί, βγάλει μια απόφαση που θα παίρνει τη διαφορά ή θα αναπέμψει στις εσωτερικές αρχές. Οπότε εκεί τίθεται ένα ζήτημα για το αν θα πρέπει να υπάρξει και άλλη διαδικασία ενώπιον των τοπικών αρχών. Εν πάση περιπτώσει έχω κάποιους ενδιασμούς γιατί είμαστε πάρα πολύ κοντά στο τέλος του πρωταθλήματος. Ναι. Τώρα επί της ουσίας νομίζω έχουν υποθεί πραγματικά για μεγάλη ανάλυση όλα τα ζητήματα που απασχολούν την οικογένεια του Άρη και γενικά είναι ευρύτερου ενδιαφέροντος. Εκφράζω και εγώ τους προβληματισμούς μου, τους εξέφρασα από την πρώτη στιγμή. Ελπίζω όλα να πάνε καλά και ο σύλλογος να δικαιωθεί. Εκεί που δικαιώθηκε ο σύλλογος είναι στον Εραστέχνη και οφείλουμε να σας δώσουμε και προσωπικά συγχαρητήρια για το γεγονός ότι έχει φύγει ένας τεράστιος βραχνάς εκατομμυρίων ευρώ από τον Εραστέχνη Άρη. Είναι μια υπόθεση η οποία παρά την τεράστια σημασία της για το σύλλογο δεν έχει λάβει τόση μεγάλη δημοσιότητα γιατί πάρα πολύ απλά δεν έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο αυτό καθ' αυτό ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά πείτε μας δύο πράγματα για το συγκεκριμένο κομμάτι γιατί... Πες μου Χρήστα, θα σε ακούω. Όχι, να μάθει και ο κόσμος, μπορεί τώρα κάποιος να το ακούει και πρώτη φορά, ότι ο Εραστέχνης Άρης, όπως παλαιότερα και ο Εραστέχνης Ηρακλής, γλίτωσαν εκατομμύρια ευρώ χρεών και πείτε μας πώς, με ποιο τρόπο. Κοιτάξτε, νομικά μιλάμε για μια διαδικασία η οποία εκτελήσεται τα τελευταία 10 χρόνια, φτάσαμε ως το εφετείο και εν πάση περιπτώσει ήρθε η ώρα να γίνει δεκτός αυτός ο αγώνας που εδώ και 10 χρόνια περίπου κάναμε. Αγώνα στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια, στα παλιά φορολογικά δικαστήρια για να καταλαβαίνει καλύτερα ο κόσμος. Ένα πραγματικά μεγάλο εύρος φορολογικών πράξεων και προστήμων εις βάρος του ΑΣ, το οποίο αποτελούσε μέγενη στην οποιαδήποτε προσπάθεια ανάπτυξης και ευόδοσης των σκοπών του, φεύγει από πάνω μας. Μιλάμε για ένα πραγματικά πάρα πολύ μεγάλο ποσό. Νομίζω ότι μπαίνει ο Σύλλογος σε μια νέα λογική με αυτή την πολύ μεγάλη διαγραφή χρέους, την οποία θα επισυμβεί το αμέσως επόμενο διάστημα. Οπότε οι φορολογικές αρχές θα πρέπει να υλοποιήσουν το περιεχόμενο των αποφάσεων του διοικητικού εφετείου. Πράγματι, δεν είναι ζητήματα αγωνιστικής φύσεως και είναι ζητήματα τα οποία αγνοεί ο περισσότερος κόσμος. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση, μιλάμε για ένα ζήτημα συμβασμένο με την επιβίωση του Συλλόγου. Για το οποίο δεν εργάστηκα μόνο εγώ, εργάστηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι, προηγούμενες διοικήσεις, η μην διοίκηση και βέβαια η ιδιαίτερη μία θα πρέπει να κάνω στον Γιάννη Ψηφίδη, ο οποίος ήταν ένας από τους ανθρώπους που πίστεψε και πραγματικά αγωνίστηκε για να πετύχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Και ασφαλώς και στην μην διοίκηση, η οποία πρόσφερε όλα τα εφόδια για να καταστεί αυτό ο στόχος επιπτώσει και υλοποιήσιμος. Έχουμε δρόμο ακόμα, αλλά νομίζω ότι μπήκαμε σε μια ορθόδοξη πορεία που από εδώ και πέρα θα έχει μόνο ωφέλη για το Σύλλογο. Να σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Να συνεχίσετε την προσπάθεια και στον Εραστέχνη Άρη και γενικότερα στην οικογένεια του Άρη. Γιατί πραγματικά εγώ θεωρώ ότι άνθρωποι σαν και εσάς και τιμούν το γεγονός ότι είναι και φύλαθε του Άρη, αλλά τιμούν κυρίως το γεγονός ότι είναι μέλη του Συλλόγου με την επιστημονική τους κατάρτιση και με την συνδρομή που μπορεί πολλές φορές να είναι μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Και γι' αυτό σας φιλοξενούμε, γιατί πρέπει να παίρνετε. Να καταλαβαίνει και να μαθαίνει ο κόσμος τη δουλειά που γίνεται και το τι προσφέρεται αναπεριόδως. Και εσείς και όλοι οι υπόλοιποι που βρίσκονται σε αυτή την ομάδα των ανθρώπων που βοηθούν πάρα πολύ το Σύλλογο σε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Να σας ευχαριστήσω και εγώ και να ευχηθώ υγεία σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Για χαρά.